Στήριξη του μεταναστευτικού από την κυβέρνηση αλλά και τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Αποτυπώνεται δηλαδή η εικόνα της ακυβερνησίας, της παταγώδους αποτυχίας και των σημερινών δραματικών εξελίξεων. Είναι μαζί μας ο Χρύσανθος Τσουρούλης για να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά και να κάνουμε μια δεύτερη ανάγνωση σε όλα αυτά. Καλησπέρα, Χρύσανθε, που ο κόσμος... Καλή αρχή κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή σε όλους μας. Κατευθείαν στα βαθιά, με ένα θέμα που μας αφορά όλους και βγαίνει ξεκάθαρα μέσα από τα ρεπορτάζ ότι προφανώς και αυτός ο λαός δεν έγινε εν μια νυχτή ρατσιστής και ξαφνικά αποφάσισε ότι ενώ εμπιστεύεται τις τύχες των παιδιών του και τις τύχες των μανάδων και των πατεράτων μας σε άτομα από τρίτες χώρες, ξαφνικά επιθυμούν να καθαρίσει η Κύπρος και να μείνουμε μόνο οι Ελληνοκύπροι μέσα σε αυτήν. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ, είναι φοβερό, είναι πάντως, πολύ διαφορετική η το συζήτηση. Το πώς επιχειρείται, Χρύσανθε, να αποδομηθεί η τιμιότητα, έτσι, η αγνότητα των προθέσεων των και ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Είναι, λέει, φασίστες, είναι ρατσιστές, και να δημιουργηθεί και μια, μια διαδρομή, αν θέλεις, αυτοανέρεσης και λες και εμείς εκεί φταίμε για όλα. Είναι καταδικαστέα τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες, προφανώς. Ναι. Χωρίς αλλά, χωρίς υποσημειώσεις. Αλλά να πω κάτι, αυτός εδώ ο σταθμός και αυτό εδώ το συγκρότημα δεν χτυπήθηκαν βάναυσα πριν από 2 χρόνια από κουκούλες. Οι κουκούλες εκείνες ήταν ρατσιστές, οι ίδιες κουκούλες είναι. Από τη στιγμή που κανονικοποιήσαμε την κουκούλα σε αυτόν τον τόπο, έχουμε πρόβλημα. Πάμε 2 βήματα πίσω για να επιστρέψω μετά στις κουκούλες όμως. Από την άλλη, σε αυτό όμως, τον τόπο η κουκούλα ψηφίζουμε... δεν είναι στοιχείο του καθαρού Έλληνα και του καλού και του ορθόδοξου χριστιανού. Σε αυτόν τον τόπο ψηφίζουμε πρόεδρο. Και ο πρόεδρος διορίζει υπουργικό συμβούλιο. Ψηφίζουμε πρόεδρο για να κυβερνόμαστε. Ψηφίζουμε υπουργικό συμβούλιο για να παίρνει αποφάσεις και να ξεδιπλώνει και να εφαρμόζει το κυβερνητικό αυτό σχέδιο, το κυβερνητικό συμβόλαιο που έκανε ο πρόεδρος με τον λαό στα 5 χρόνια. Τι παρακολούθησε ο Κύπριος πολίτης πριν 24 ώρες. Τον πρόεδρο αυτής της δημοκρατίας να ζητά συγγνώμη γιατί αποτύχαμε. Και η αποτυχία πώς μεταφράζεται. Το συγγνώμη αποτύχαμε είναι ικανό να διορθώσει την αποτυχία. Έτσι γίνεται στις επιχειρήσεις όταν σημειώνεται μια τόσο μεγάλη δυστοκία και απώλεια. Και πώς λαμβάνεται η πολιτική ευθύνη. Όταν 8 στους 10 πολίτες λένε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη σε αυτή την ιστορία και πάντως κάποιος έπρεπε να πει φταίω δεν φταίω, όφυλα όμως να κάνω πράγματα και δεν τα έκανα, πάω σπίτι μου. Δικαίως ή αδίκως. Έτσι αναλαμβάνονται οι πολιτικές ευθύνες. 8 στους 10 πολίτες σήμερα λένε σε μια κυβέρνηση που ούτε 5 μήνες δεν έχει που μπήκε στο προεδρικό μέγαρο ότι έχει θέμα. Ξόδεψε πέρα από το μισό πολιτικό της κεφάλαιο πάνω σε αυτή την ιστορία. Γιατί? Μα οι πολίτες αδίκως το λένε αυτό. Δεν είναι εμείς που παρακολουθήσαμε τον αρχηγό της αστυνομίας και την υπουργό δικαιοσύνης να συζητούν με υπόδικο, να τον ψάχνει η αστυνομία για να εκτελεστούν εντάλματα σύλληψης και ξαφνικά να συζητάμε την ηγεσία της δικαιοσύνης της χώρας. Να μην το καταλαβαίνει κανείς αυτό και να τον συλλαμβάνουν μετά και να είναι και από την, υπό την επίρρεια εξαρτησιογόνων ουσιών, να έχει και φωνικά όπλα μέσα στο αυτοκίνητο, ο άλλος να λαμβάνει μέρος σε διαδήλωση ενώ θα έπρεπε να είναι με βραχιολάκι στο σπίτι του. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν σε σοβαρά κράτη. Και πάντως όταν συμβαίνουν, κάτι πρέπει να συμβεί. Και πρέπει να συμβεί από κάτω προς τα πάνω και τελικά να τελειώσει κάπου αυτή η ευθύνη. Η ευθύνη δεν μπορεί να είναι φταίνε όλοι και άρα δεν φταίει κανένας. Και από τη στιγμή που δεν φταίει κανένας, σημαίνει ότι συμβιβάστηκαν και όλοι με το ότι δεν φταίει κανένας, περιλαμβανομένου και του Προέδρου. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ο Πρόεδρος νιώθει ότι απότυχε το σύστημά του σε αυτή την ιστορία.
Αυτή η αποτυχία πώς μεταφράστηκε? Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών όμως διερωτάται εάν υπάρχει κυβέρνηση και ποιος τελικά κυβερνά αυτό τον τόπο. Αδίκως. Αναρωτιόμαστε μετά γιατί γίνονται διαμαρτυρίες, γιατί γίνονται πορείες, γιατί μια κοινωνία οργισμένη αισθάνεται ότι μπορεί Βέβαια. Να πάρει τον νόμο στα ναι. χέρια της και αυτό δίδει και χώρο στους γνωστούς χουλιγκάνους. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να δικαιολογήσει το κάνω πορεία με κουκούλες. Ακριβώς. Και εδώ τώρα υπάρχει και μια πορεία. Συγγνώμη, αλλά θα την θέσω λίγο απλοϊκά. Αντιλαμβάνομαι να είναι οργισμένο ένα πλήθος, έχει το δικαίωμα, το συνταγματικό δικαίωμα στο να διαμαρτύρεται. Έτσι. Το να διαμαρτύρονται όμως κουκουλοφόροι, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Και να περνούν μπροστά από τους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί να χρειάζονται 3-24 ώρα για να τους αποδείξει σήμερα η κυρία Λωτίδου ότι, μα ξέρετε, το να κάνεις διαδήλωση είναι κατοχυρωμένο, αλλά το να την κάνεις με κουκούλες και να πηγαίνεις με τις κουκούλες μετά και να δέρνεις τους άλλους με τους οποίους διαφωνείς, αυτό δεν είναι κατοχυρωμένο. Δηλαδή θέλουν και παπά να τους το πει αστυνομική. Αλλά είναι, θα μου πεις μισό λεπτάκι για να μην το χάσει. Γιατί μας ακούνε και αστυνομικοί. Αδίκημα. Φυσικά οι έρημοι αστυνομικοί που στέκονται εκεί με τις στολές τους. Τι θα κάνουν? Οι αστυνομικοί θέλουν δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα θέλουν μια ηγεσία που να τους εμπνέει, που να είναι σταθερή και που να έχει σχέδιο να τους πει θα πάμε, θα κάνουμε αυτό, με αυτό τον τρόπο και τελειώσαμε. Όταν οι αστυνομικοί πάνε εκεί, δεν ξέρουν ποιο είναι το σχέδιο. Σκέφτονται κιόλας. Αν κάνω αυτό, θα μου ανοίξουν πειθαρχικοί. Αν κάνω το άλλο, θα βρω τον πελά μου. Τώρα αυτό που μου είπε είναι έτσι ή είναι αλλιώς? Πώς θα αντιδράσουν? Τα σώματα ασφαλείας δεν γίνεται να δρουν ελεύκο. Χρειάζονται ξεκάθαρες εντολές και ξεκάθαρο σχέδιο. Υπήρχε το σχέδιο? Και αν υπήρχε, γιατί δεν εφαρμόστηκε? Για πληροφορίες που υπήρχαν διάχυτες στην κοινωνία για το τι θα συνέβαινε την Παρασκευή το βράδυ. Δεν ήταν κεραυνός ενεθρή αυτό που συνέβηκε την Παρασκευή. Το ξέραν όλοι. Αλλά επαναλαμβάνω, γίνεται ο αστυνομικός να παρακολουθεί την πορεία με τις κουκούλες και να είναι όλα εντάξει? Και πότε επιτέλους θα τα βάλουμε με τις κουκούλες? Γιατί αυτοί οι 300-400, σε αυτό που έλεγες, εγώ δεν δέχομαι ότι είναι απειβδισμένοι πολίτες από τον ρατσισμό. Είναι κουκουλοφόροι οι οποίοι θέλουν να βγουν και να δημιουργήσουν προβλήματα. Ναι, με αυτό γιατί λέμε έχουν, ότι γιατί είναι έχουν τραμπούκι, θέματα με τον εαυτό τους. Αυτό και λέμε. Κακώς εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνει αυτό το κράτος και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Και κάποια στιγμή αυτό το φίδι πρέπει να κοπεί από το κεφάλι. Πρέπει να θανατωθεί με το να κόψουμε το κεφάλι του. Τους ξέρουμε. Ξέρουμε πού είναι. Κι τους κατευθύνουν. Πού βρίσκονται. Από πού παίρνουν εντολές. Πού φυλάνε τα όπλα. Είναι οι ίδιοι που βάζουν τις κουκούλες και πάνε και σε άλλους χώρους. Και κάνουν και επεισόδια. Και κάνουν και άλλου είδους τραμπουκισμούς. Μα να τα λέμε όλα. Ο κόσμος θέλει αλήθειες. Έχει μπουχτίσει πια με μισόλογα. Και κάποια στιγμή, πέραν της αλήθειας, πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις. Δηλαδή, να τελειώνουμε. Ακούω επίσης, άκου τώρα, βγαίνουν βουλευτές και λένε πρέπει να τελειώνουμε με τα φαινόμενα ρατσισμού και το αυγό του φιδιού που εκκολάθηκε. Και δεν σκέφτονται ήδη ότι καλά, μα εγώ είμαι βουλευτής τώρα 2 χρόνια. Με ποια πρόταση πήγα στη Βουλή για να κόψω τις μεταναστευτικές ροές? Γιατί εγώ δεν σκέφτηκα ότι η Μάλτα, την ώρα που πάει ένας μετανάστης και είναι παράτυπος, τον βάζει και εργάζεται για να κερδίσει το αντίτιμο του εισιτηρίου και να το στείλει πίσω. Εδώ η επιδηματική μας πολιτική, είτε το θέλουμε είτε όχι, δημιούργησε την Κύπρο να φαίνεται στα μάτια των παράνομων μεταναστών ως χώρα μαγνήτης. Και αυτό είναι που διορθώνει ορθώς ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών με το να το συνδέσει τώρα με μια εργασία αυτό το επίδομα. Έτσι, επίδομα με κοινωνική εργασία. Και να έρχεται να σε βρίσκει μια επιταγή στο σπίτι σου. Και να σε οδηγεί αυτό και στις παρανομίες. Και βέβαια, επειδή κακίζουμε τα πάντα, θα πρέπει να πούμε και κάτι και για τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν τα διάφορα υποστατικά. Γιατί δεν είναι μόνο στην Πάφο που έχουν υποστατικά. Στην Παγιά Λευκοσία δεν είναι 6-7 μεγαλόσχημοι με λευκά κολάρα που έχουν τα κτίρια τις πολυκατοικίες στο πιο σπουδαίο σημείο της πρωτεύουσας. Αυτά τα κτίρια στο εξωτερικό και στις πρωτεύουσες είναι τα κτίρια που στεγάζουν τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, τα πιο ακριβά κτίρια των πόλεων. Εμείς εκεί τα έχουν αφήσει και έχουν δημιουργηθεί φαβέλες, μένουν
20-20 άτομα μέσα σε διαμερίσματα, χωρίς χώρους υγιεινής, πάνε εισπράττουν το ενοικιάκι που το έχουν συνδέσει, ορθώς λέει ο συνάδελφος Γιάννης Σελόπουλος, με τα επιδόματα που παίρνουν από το κράτος και όλοι ευχαριστημένοι. Και μετά, και μετά διερωτούμαστε γιατί οι πόλεις μας, γιατί στις πόλεις μας δημιουργούνται γκέτο. Χρειάζεται συλλογικότητα, ομοψυχία, μα κυρίως ηγεσία. Είναι η ώρα της ηγεσίας αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει ηγεσία, ούτε πολιτική τόλμη, γιατί δεν γίνεται, ας πούμε, σήμερα τοπικοί άρχοντες να προβαίνουν σε δηλώσεις και να λένε «Γνωρίζουμε ποιοι είναι». Δηλώσεις του Δημάρχου Λεμεσού σήμερα. «Γνωρίζουμε ποιοι είναι». Γιατί δεν έχουν συλληφθεί ακόμη. Γιατί δεν έχουν συλληφθεί. Η χώρα, λέμε η ότι χώρα έχει, πρέπει να η χώρα εξαλειφθεί ψήφισε κουκούλα. Πριν 5 μήνες πρόεδρο, έχει πρόεδρο, θα έχει πρόεδρο για 5 χρόνια. Έχει και το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Έτσι. Χρειάζεται απλά αποφασιστικότητα. Τίποτε άλλο. Η κουκούλα πάντως συνδέεται μόνο με ένα πράγμα, με την προδοσία. Προφανώς. Κουκουλοφόροι ήταν και οι προδότες στην ΕΟΚ. Και θα είμαστε και πάντα απέναντι από αυτό. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστα. Είστε καλά. 3-24.